Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Όλα καλά. Εσύ? Μπομπάτα, φίλε. Μπομπάτα. Έχουμε νέα. Έχουμε νέα. Ρωτάω, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Εκτός από το καγιάκι που έκανα τον τελευταίο τη εβδομάδα. Τι έκανες? Όχι, και καλά ότι έκανα καγιάκι με την βροχή. Νόμιζα ότι πήγες όντως και λέω καλά και δεν το ήξερα. Δεν έχω ξεκινήσει καγιάκι, Πάρη. Ακόμα. Λοιπόν. Νέα, τι νέα να έχουμε? Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα αν έχουμε τίποτα φοβερό. Όχι, ψηλόρισε κανένα. Κοίταξε, το νέο μπορεί να θεωρηθεί ότι πλέον είμαστε γραφείο, ξέρεις, και με τη βούλα κανονικά. Δηλαδή, Παρασκευή, φάση είναι εδώ. Κοίτα, η αλήθεια είναι πηγαίνουμε στο γραφείο για να περνάμε καλά. Ακριβώς το έχουμε πει. Λοιπόν, άκου τι έχουμε και τι με απασχολεί. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για χρήματα. Και τι εννοώ. Θέλω να μιλήσουμε για τιμολόγηση, για τιμές. Okay. Πώς τιμολογούμε πράγματα. Με απασχολεί αρκετά τελευταία. Και το είναι από τα πράγματα που συζητάμε, νομίζω, γενικά. Και επειδή είναι πολύ διάστατο θέμα, πώς τιμολογείς τον εαυτό σου, ένα εργατόρα, πώς τιμολογείς ένα προϊόν, πώς τιμολογείς ένα training. Όχι απαραίτητα να μιλήσουμε για νούμερα, αλλά για το. Ναι, τη διαδικασία. Ναι, για το πώς το προσεγγίζουμε. Οπότε, νομίζω, επειδή τελευταία σε σημαντικό βαθμό ό,τι δουλειά κάνω εγώ είναι consulting, με απασχολεί πάρα πολύ η τιμή η οποία δίνω και το πώς εξηγώ τη τιμή την οποία δίνουμε σαν εταιρεία γενικά και σαν για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία. Θες να πιάσουμε πρώτα τη μεριά ενός προϊόντος ή τη μεριά μιας υπηρεσίας? Ας πιάσουμε για αρχή τις εργατόρες. Okay. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνουμε νομίζω τελευταία, γιατί με απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί να πεις. Τώρα λέω τυχαία νούμερα γιατί δεν θέλω να μείνουμε στο αν θα πεις 10 ευρώ την ώρα ή 1000 ευρώ την ώρα. Γι' αυτό έδωσα και ένα τόσο μεγάλο range. Αλλά πώς δικαιολογείς την τιμή την οποία δίνεις. Το έχω συνέχεια στο μυαλό μου τελευταία. Βασικά νομίζω ότι πας λίγο πίσω και το σημαντικό είναι να βρεις την τιμή η οποία μπορεί να παράξει τουλάχιστον τόση αξία στον πελάτη σου. Δηλαδή, εγώ μπορεί να χρεώσω 1000 ευρώ την ώρα και ο άλλος να είναι χαρούμενος αν μπορώ μέσα σε αυτή τη μία ώρα ή οσοδήποτε χρόνο χαλάσω να μπορέσει αυτός να πάρει 1000 ευρώ και ένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω το πιο δύσκολο είναι πώς αποτυπώνεις το χρόνο σου σε χρήμα στον πελάτη. Γιατί κακά τα ψέματα, ο άλλος δεν θα έρθει να σου πει είσαι καλό παιδί, θα σε πληρώσω παραπάνω. Ούτε θα σου πει. Ναι, ξεκάθαρα. Ξέρω εγώ, κάνω. Μάλλον μπορεί να κάνει CSR, τέτοιο Corporate Social Responsibility, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αλλά δεν θα το κάνει σε σένα, θα το κάνει σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Οπότε, άμα είσαι σε μια εταιρεία που πρέπει να τιμολογήσεις, πρέπει να φροντίσεις ο χρόνος που θα δώσεις να έχει αξία. Και νομίζω ότι αυτό κολλάει και πάρα πολύ και στο πώς το κάνεις και σαν υπάλληλος ή σαν πιο στενός συνεργάτης. Δηλαδή, ακόμα και στο e-food, για παράδειγμα, που θεωρητικά δεν έχω σχέση με το project, αλλά έχω με το μήνα, πρέπει εγώ να φροντίζω στο τέλος του μήνα ο πελάτης μου, ο εργοδότης μου, όποιος θες πες, να είναι χαρούμενος. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό το θέμα και όλα στις πιο στενείς και δεσμευμένες σχέσεις. Έχω ένα ξάδερφο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο κομμάτι το developeristico όπως είμαστε και εμείς και μιλούσε με μια εταιρεία και τους έλεγε ότι ξέρεις τι, με ενδιαφέρει να ξέρω πόσο σου κοστίζει εσένα γιατί στην εταιρεία θέλω να ξέρεις και την αξία που τι αξία είναι να φέρω εγώ πίσω σε αυτό. Γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να λες ναι, εμένα μου μπαίνουν 10 ευρώ το μήνα, θέλω να πάρω 20. Αλλά όταν σκέφτεσαι ότι αυτό για την εταιρεία μάλλον σημαίνει 35, το 20 ή 40, τα βάζεις όλα σε ένα perspective, το ότι ξέρεις το φέρνω αυτό πίσω. Τώρα από τη δική μου τη μεριά τελευταία, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το αν πρέπει η εργατοώρα που παρέχουμε σαν εταιρεία να είναι διαφορετική ανάλογα με το τι δουλειά αναλαμβάνουμε, αν αυτή θα την κάνει το ίδιο άτομο. Και καταλήγω ότι μάλλον ναι, δηλαδή ναι. Τελευταία σκέφτομαι πάρα πολύ ότι αν η δουλειά η οποία αναλαμβάνουμε περιλαμβάνει μέσα χρήματα, διαχείριση χρημάτων, πληρωμές, finance, οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήματα, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι που πάρα πολύ δύσκολα γίνεται undo, αν κάνεις κάτι λάθος, η ευθύνη που παίρνεις και ο κόπος που πρέπει να βάλεις και πιθανόν και οι παραπάνω ώρες άμα τύχει να είναι, ξέρεις, κάποιο δικό σου φάουλ που κάτι δεν παραδίδεται και πρέπει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοστολογηθεί. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
αυτό σίγουρα είναι μία διάσταση. Και μία άλλη διάσταση που μου καρφώθηκε στο μυαλό με τη μία με το που το περιέγραψα αυτό είναι η διάσταση που λέει πόσος χρόνος προετοιμασίας χρειάζεται για αυτή την ώρα. Γιατί πολλές φορές πάει ο άλλος και σου λέει: θέλω να κάνω μια εκπαίδευση. Το οποίο είναι κάτι το οποίο κάνουμε σχετικά συχνά. Και η εκπαίδευση μπορεί να κρατάει μία μέρα. Mm-hmm. Προφανώς η μία ώρα εκπαίδευσης δεν μπορεί να κοστολογηθεί με το μία ώρα συμβουλευτικής, που δεν μπορεί να κοστολογηθεί με το μία ώρα ανάπτυξης. Mm-hmm. Γιατί στη μία ώρα ανάπτυξης, εσύ, άμα θέλεις 5 ώρες, θα χρεώσεις 5 ώρες. Στη συμβουλευτική, αναγκαστικά θα προετοιμαστείς λίγο ή μπορεί να ψάξεις κάτι, μπορεί να έχεις χαλάσει άλλο χρόνο ώστε να παρέχεις μια πληροφορία. Άρα η συμβουλευτική ώρα αναγκαστικά θα είναι πιο ακριβή. Ενώ στην εκπαίδευση είναι ακόμα μεγαλύτερος ο χρόνος προετοιμασίας για αυτή τη μία ώρα. Άρα μπορεί να χρεώνεις ώρες, αλλά στην πραγματικότητα οι πραγματικές ώρες εργασίας μπορεί να είναι περισσότερες ή λιγότερες, μάλλον περισσότερες συνήθως από αυτές. Ναι. 100%. Ειδικά στο training, άμα το σκεφτείς το πώς το κάνουμε εμείς, by default είμαστε και δύο στο training. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία είναι. Επί δύο. Είναι επί δύο. Επίσης, κάνει μεν κατά βάση ο ένας την προετοιμασία, γιατί συνήθως έτσι το κάνουμε, ένας αναλαμβάνει. Και ο άλλος πάλι όμως έχει έναν επικουρικό ρόλο που συζητάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι πάλι επί δύο στο background, αλλά σίγουρα υπάρχει χρόνος και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι εργατόρες είναι επί τρία. Ναι. Επί αυτό το οποίο κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ένα νούμερο που θα δει να παίζει και προσπαθώντας εμπειρικά να γυρίσω πίσω το χρόνο και να δω πόσο χρόνο όντως χαλάω είναι ότι για ένα άτομο, δεν σου λέω καν. Στην περίπτωση που έχει κάποιον βοηθό και provisioning infrastructure, γιατί έχουμε και πολλά τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να υπολογιστούν στην τελική τιμή. Εγώ σου λέω για ένα άτομο το οποίο θέλει να κάνει μία ώρα μάθημα, είναι περίπου άλλες τρεις, οι οποίες είναι η προετοιμασία του μαθήματος αυτού. Ναι. Γιατί δεν υπολογίζεις πάντα. Αυτό μάλλον που πολλές φορές κάνουμε λάθος και δεν υπολογίζουμε είναι ότι ακόμα κι αν εγώ κάτσω και διαβάσω δύο βράδια πριν ξεκινήσω το μάθημα και πω ότι ας θυμηθώ δύο πράγματα, ας δω λίγο documentation πριν καν ξεκινήσω να φτιάχνω διαφάνειες ή οποιοδήποτε είναι το υλικό το οποίο θα βασιστεί το μάθημα πάνω σε αυτό. Όταν θα βγάλω την ύλη, όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία επειδή είμαστε προγραμματιστές, πολλές φορές επειδή δεν είναι στην καθημερινότητά μας, χάνουμε λίγο τον υπολογισμό. Και όντως, βλέποντας προς τα πίσω το χρόνο που έχω φάει, είναι κατά μέσο όρο, δεν σου λέω για training τα οποία μπορεί να έχουμε ξανακάνει, αλλά για training τα οποία είναι πρώτη φορά, είναι τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες ανά ώρα. Καλά, σίγουρα. Εγώ πρώτη φορά αυτό πότε το συνειδητοποίησα. Όταν κάναμε ένα training σε ένα bootcamp, οι δυο μας πριν κάτι χρόνια που ήμασταν εκεί, θυμάμαι η τιμή που μας είχαν δώσει ένα εργατόρα μου είχε φανεί εξωφρενική τότε. Ήταν τουλάχιστον διπλάσια από ό,τι έπαιρνα σαν άτομο. Υπερδιπλάσια. 2,5 πάνω. Και λέω, wow, καλά, τι φράγκα είναι αυτά, λέω. Και μετά έρχεται η ώρα αυτό το πράγμα, γιατί θα το έκανα πρώτη φορά. Θα ετοίμαζα το υλικό πρώτη φορά για το bootcamp. Και ήθελα να το υλοποιήσω και το υλικό, επειδή κιόλας ένιωθα και εγώ ότι, όπα, εγώ θα πάρω λεφτά εδώ πέρα. Όχι αστεία, πρέπει αυτό που θα παραδώσω, το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχω, πρέπει να είναι γαμάτο. Ναι. Λοιπόν, άρα πρέπει. Θα χρειαστεί να αφιερωθεί χρόνος. Και τελικά κατέληξα το σύνολο των εργατορών, τις οποίες αφιέρωσα για εκείνη τη δουλειά. Η τιμή ανά εργατόρα από το τελικό που πήρα να μου βγει χαμηλότερη από αυτή την οποία έδινα σαν developer. Το οποίο εμένα δεν με πείραζε, δεν το λέω ότι βγήκα χαμένος. Απλά να το πω στο έργο στο μυαλό μου και πώς κατέληξε. Ναι. Εγώ χάρηκα και από τη διαδικασία και μόνο αυτό. Ήταν από τα πράγματα που θα κάνει και τζάμπα παρεπιπτόντως. Αλλά είχε και αυτή την πάρα πολύ καλή τιμή, οπότε why not. Όχι, είναι πολύ σημαντικό και είναι πολλές φορές το χάνεις αυτό. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος σου λέει ρε παιδί μου, ήρθε ο άλλος και ειδικά αυτό το βλέπεις πάρα πολύ νομίζω και σε υπηρεσίες συμβουλευτικές. Έρχεται ο άλλος και μπορεί να κάνει μαζί σου, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες μια συμβουλευτική, να λύσετε ένα πρόβλημα, να δείτε μια αρχιτεκτονική. Και λες, καλά, ξέρω εγώ, ήρθε αυτός 2-3 μέρες ας πούμε και έγινε κάτι. Αλλά δεν υπολογίζεις ότι αυτός μπορεί να έχει φάει άλλο τόσο χρόνο μόνο και μόνο για αυτό το project. Γιατί δεν θα έρθει να σου πει άλλη να γκουγκλάρουμε. Προφανώς δεν θα τα ξέρει όλα, αλλά θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί, να ξέρει 2-3 πράγματα, να θυμηθεί ρε παιδί μου, να δει το πρόβλημα, να το εξερευνήσει. Γιατί έρχεται να σου παρέχει σε ένα μεγάλο ποσοστό λύση και όχι μόνο την εξερεύνηση. Ναι. Προφανώς και η εξερεύνηση είναι μέρος της συνεργασίας. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να έρθεις και να πεις ότι να ξυπνήσεις ένα πρωί, να ντυθείς και απλά να πας. Πρέπει να έχεις ετοιμαστεί για αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Και σε αυτό δεν έχεις υπολογίσει πόσο χρόνο έχει φάει αυτός, ώστε να φτάσει στο επίπεδο να μπορέσει σε 2-3 μέρες να σου βρει μια λύση. Δηλαδή, νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολύ τους χρόνους εκεί πέρα. Εκεί η περίεργη σκέψη είναι η εξής. Κανονικά, ο άλλος θα το πει αυτό, αν είναι κάπως καχύποπτος, είναι πολύ πιθανό να σου πει: ξέρεις τι, αυτό είναι δικιά σου δουλειά και όχι δικιά μου. Και όντως, αυτό είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά στην πραγματικότητα, το σωστό
εσύ λες σε κάποιον μια τιμή και κάποιος σου λέει ότι είναι ακριβό, το οποίο τελευταία δεν πολύ συμβαίνει, μπορώ να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, ίσως είναι άλλοι άνθρωποι που μιλάω ή έχει αλλάξει αγορά, δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι το οποίο στο παρελθόν το έχω συναντήσει. Ξηλίως έλεγε, ξέρεις τι, μου φαίνεται λίγο ακριβό αυτό ή πολύ ακριβό. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι, ξέρεις τι, εγώ δεν περιμένω να πάρω τόση αξία από αυτό το project, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτή τη τιμή δεν βγάζει νόημα για μένα. Συνήθως τα παράπονα για τις τιμές είναι, όπως το έχω φτιάξει τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου, μπορεί να έχω και άδικο, επειδή κακά τα ψέματα από φυσικής άποψης πουλάμε αέρα. Από φυσικής άποψης δεν το πουλάμε αέρα, αλλά πουλάμε software. Και συμβουλευτικές υπηρεσίες και training, όλα αυτά είναι άλλες υπηρεσίες στην πραγματικότητα. Έχω χτίσει στο μυαλό μου ότι είναι δύσκολο σε κάποιον να αποτιμήσει αυτό σε αξία. Είναι πολύ δύσκολο. Και είναι απλά ότι, αφού θα είσαι εδώ, γιατί είναι τόσο πολλά τα λεφτά. Δεν είναι. Αλλά σπάνια μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι, ξέρεις τι, βγάζω για μένα νόημα αυτά. Δηλαδή δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό σαν τιμή σε παραπάνω. Ξέρεις τι, εμένα δεν μου βγάζει νόημα αυτή η τιμή. Δεν περιμένω να πάρω τόσο αξία. Ναι. Και το κλείνω ότι όταν κάποιος έρχεται στην πραγματικότητα σε σένα για να του παρέχεις μια συμβουλευτική ή οποιαδήποτε softwareική υπηρεσία, στην πραγματικότητα, αν το βάλεις κάτω, η αξία που περιμένει να πάρει από αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Επειδή το profit margin είναι τεράστιο. Κανένας δεν θα έρθει σε σένα για να κερδίσει 1000 ευρώ. Και η ερώτηση είναι ότι κάποιοι από αυτούς που λένε ότι κάτι είναι ακριβό, πώς το έχουν κοστολογήσει αυτό, τι είναι αυτό που πάνε να παρέχουν. Γιατί πολλές φορές, για παράδειγμα, μπορεί να πάρω ένα project. Mm. Αυτό το project να μπορώ να το υλοποιήσω στο 80% και να θέλω να κάνω μια διαφορετική αρχιτεκτονική με την οποία δεν έχω αρκετά καλή εμπειρία και να θέλω να τον πάρει. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι λίγο εύκολο. Λέω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, τόσο τις 100% του project είναι ο πάρεις. Okay, το κοστολογώ στο project. Αν εγώ έχω πάει και έχω σκοτώσει το project γιατί έχω υπολογίσει λάθος τα δικά μου χρήματα και πω ότι ο πάρεις φταίει, δεν φταίει ο πάρεις ακριβώς. Μπορεί εγώ να φταίω στην τιμολόγηση που έκανα εγώ. Γιατί συμβαίνει και αυτό πολλές φορές. Επίσης, ένα άλλο θέμα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα είναι ότι πολλές φορές μπορεί και να μην χρειάζεται ο άλλος την υπηρεσία που ζητάει, γι' αυτό να του φαίνεται ακριβή. Α, ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται κάποιος και σου λέει ότι έχω. Πάμε το κλασικό παράδειγμα βασικά που μου τυχαίνει πάρα πολύ συχνά, υποθέτω και εσένα. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ασχολείσαι με προγραμματισμό, λες εσύ ναι. Μπορείς να μου κάνεις ένα e-shop. Ναι. Δεν είναι κακό, αλλά. Εγώ σαν Αντώνης δεν έχω επενδύσει στο να έχω λύσεις οι οποίες είναι εύκολες και γρήγορες ώστε να μπορώ να δώσω μια χαμηλή τιμή. Σημαίνει ότι εγώ είμαι κακός προγραμματιστής? Ελπίζω όχι. Μπορεί και να είμαι κακός προγραμματιστής. Αλλά είναι καλύτερο να πάει σε μια εταιρεία η οποία είναι στημένη ώστε να παράγει πιο μαζικά και εύκολα μικρά websites. Mm. Ή μπορεί να πάει σε μια έτοιμη λύση όπως είναι το Shopify. Mm. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ακριβώς. Σημαίνει ότι η υπηρεσία που παρέχω εγώ είναι διαφορετική. Mm-hmm. Είναι σαν να λες, για παράδειγμα, ότι ξέρεις τι, θέλω να πάω, ρε παιδί μου, στον προορισμό μου και δεν με νοιάζει το πόσο θα κάνω. Θα κάνω μια μέρα ή 20 λεπτά. Και να πας να συγκρίνεις την τιμή του αεροπλάνου με το καράβι. Είναι μια διαφορετική υπηρεσία. Σωστά. Δεν πραγματικά. Σημαίνει ότι ούτε η μία είναι κακή και καλή, ούτε. Είναι διαφορετικά πράγματα. Άλλη υπηρεσία, άλλες τιμές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προτεραιότητες. Δεν μπορεί να πας στην Aegean και να της πεις μπορείς να μου δώσεις την καράβια. Θα σου πει δεν μπορώ να σου τη δώσω. Εντάξει, τη δίνεις σε προσφορές ή σε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά στη βάση της δεν μπορεί να δώσει αυτή την τιμή γιατί είναι στημένη ώστε να παρέχει σε λιγότερα άτομα μια υπηρεσία αεροπορική. Η οποία είναι στιγμή, ναι. Ενώ η χύψη εταιρεία με καράβια έχει πει ότι ξέρεις τι, θέλω να παίζω πιο ναι. Πολλά άτομα, μικρότερη τιμή. Ναι, αυτό είναι κλάσικο και σε μένα με τον εξής, τι θέλω να κάνω ένα μικρό site. Κάποιος μου είπε ένα. Ήταν και το κλασικό. Εντάξει, δεν θα το αναλύσουμε αυτό. Υπάρχει και σε βίντεο στο ίντερνετ, νομίζω είναι Portrait of a Geek, το έχω δει που έχετε και λέξει, θέλω κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω ένα πάρα πολύ απλό site. Είναι στάνταρ. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει την ατάκα από άτομα. Την έχω ακούσει, ναι. Και είναι πολύ σπάνιο απλό. Συνήθως είναι κιόλα. Πού το άκουσα, κάποιος είχε μια πάρα πολύ απλή ιδέα, η οποία μέσα έχει κιόλα διαχείριση ημερολογίου. Και λέω, what the fuck! Πραγματικά δηλαδή, ειδικά που έχει μέσα διαχείριση ημερολογίου, είναι εντάξει, είναι προγραμματιστικά είναι θέμα. Anyway. Υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να πάρεις με χαμηλή τιμή κάτι το οποίο όμως είναι πιο κονσέρβα. Και το κονσέρβα δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι τυποποιημένο. Είναι λίγο ταμπού όμως το κονσέρβα, νομίζω. Είναι λίγο κακό όμως. Όχι. Εγώ πραγματικά, ειδικά όσο μεγαλώνω,
Θέλω κονσέρβες. Γιατί εμένα μου σώζουν χρόνο. Δεν το αντιλαμβανόμουν μικρό, αλλά τώρα που ξαφνικά ο χρόνος μου έχει πάρει αξία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στάνταρ. Άμα πω, ξέρεις τι, να κάτσω να φτιάξω μία ώρα αυτό ή να το πάρω έτοιμο. Εντάξει, θα πω πόσο χρεώνω την εργατόρα μου στη χειρότερη κιόλα. Και κάποτε θυμάσαι ότι ξέρεις τι λέγαμε, μα αυτό μπορώ να το κάνω. Είναι νομίζω συνηθισμένο λάθος από προγραμματιστές που σου λέει ότι θέλω ρε παιδί μου να πάρω να φτιάξω ένα συγχρονισμό ανάμεσα στο Trello και στο GitHub. Λέω ένα τυχαίο πράγμα. Και γυρνάει άλλο και σου λέει, αφού μπορώ να το κάνω αυτό, να τα APIs, να το ένα θα το κάνω. Αλλά δεν είναι τόσο απλό πάντα. Δεν είναι. Εγώ βέβαια πιστεύω το προϊόν σου πρέπει να το βγάλεις, φίλε, πρέπει να το βγάλεις live. Άλλο αυτό. Αυτό πες ρε παιδί μου, το ξεκίνησα ρε παιδί μου και λέω θα το κάνω σαν προϊόν. Ναι. Το όνομα το αποκαλύπτω ή τέτοιο. Πέστε. Μου άρεσε πάρα πολύ που λέγονταν Calibot. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να βγει ρε παιδί μου κάποια στιγμή live, αλλά έχει σημασία να καταλάβεις το τι μπορείς να κάνεις. Και πάντα ρε παιδί μου έχεις δύο άξονες να κινηθείς. Πας να κινηθείς σε κάτι το οποίο θα είναι φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου, ή θα πάρεις κάτι το οποίο θα είναι για το ευρύ κοινό και θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Είναι σαν το. Εδώ ρούχα πας να πάρεις, άμα πας να σε ράψουνε. Ναι. Sorry, αλλά δεν μπορείς να πάρεις την ίδια τιμή το πουκάμισο, άμα πάρεις ένα πουκάμισο από τα Ζάρα. Πάνω σε αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καλά τώρα. Εντάξει, σήμερα ήμουν. Δεν ένιωθα καθόλου την ανάγκη να στάξω χολή, αλλά τώρα μου βγήκε κανονικά. σε πιστεύω, μάλλον. Έχω ξεχαστεί σε ένα Slack μια εταιρεία τέλος πάντων. Okay. Οι οποίοι είναι από αυτούς που έχουν δικό τους GitLab hosted χωρίς απαραίτητο λόγο. Okay. Και τραβάνε κάτι ζωριλίκια με τα backups, με το πότε πέφτει και όλα αυτά. Και λέω, παιδιά, άμα πληρώνετε GitHub, οι εργατόρες που έχετε πληρώσει για να περιμένουν οι developers τόση ώρα να μην δουλεύουν και οι άλλοι δύο που δουλεύουν σαν το σκυλί για να σηκώσουν το GitLab, θα ήταν πιο φθηνό μάλλον. Και επίσης θα νιώθετε και καλύτερα, και αυτό σημασία. Ναι. Γιατί όσο λιγότερη έννοια έχεις, τόσο και πιο αποδοτικός μπορείς να είσαι στα υπόλοιπα. Το οποίο δεν μπορείς να το υπολογίσεις απαραίτητα, αλλά. Εντάξει, πώς κοστίζει. Τώρα φθηνή είναι κιόλας. Βάλτε και να τελειώνεις. Είναι δωρεάν βασικά, δεν φθηνή είναι. Φθηνές και για ομάδες. Όχι ρε. Ναι, ρε. Private ομάδες. Full. Όχι, εμείς γιατί πληρώνουμε. Δεν πληρώνουμε. Πληρώνουμε ρε, όχι ρε. Το κόψαμε. Δεν πληρώνεις. Όχι ρε, είναι 4 δολάρια. Δεν πληρώνεις, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν για τον έναν. Τώρα μην με κάνεις να πάνω. Όχι, το κινητό έχει την κάμερα. Περίμενε, θα το δούμε και θα μπει και στο description. Γράφουμε στα σχόλια. Αν δεν είχαμε την τζάμπα. Ναι, anyway, είναι ολόκληρο. Είναι φθηνό. Είναι φθηνό. Τζάμπα είναι. Έστω. Έστω. Οκ, πάω πάσο. Λοιπόν, πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός της εργατόρας είναι θέμα. Και πρέπει, πιστεύω, να βάλεις και ένα βάτζο. Το σου λέω τώρα, πεθάνε, το βάλω το άλλο. Α, θα ξοδέψω δεκαπλάσιες. Έχει πολύ σημασία. Αυτό είναι ένα... Βασικά, ίσως έκανα λίγο derail το Όχι, θέμα. Όχι, δεν πειράζει, αλλά εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Δεν... Μικρή. Ποτέ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω αν θα προλάβω να το θίξουμε, είναι και το πώς δίνεις μια εκτίμηση στον άλλον άμα θες να χρεώσεις με την εργατόρα και όχι με το προϊόν ή με το project, ναι. Πώς δίνεις μια εκτίμηση στον άλλον το πόσα περίπου χρήματα θα πληρώσει. Γιατί άμα ο άλλος θέλει να πληρώνει με την εργατόρα, που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει κάτι πιο οικονομικά από το να πάρει κάτι με το project, και να πρέπει να το προδιαγράψω από την αρχή. Αλλά όταν παίρνει με το πρώτο σε παιδιά, έχει αβάτζο μέσα αυτό 100%. Εκτός ότι έχει αβάτζο, αυτός πρέπει να έχει κάνει τον κόπο και να έχει βάλει οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί στην πορεία, στη διάρκεια του project, να το έχει προδιαγράψει στην αρχή για να πάρει την τιμή. Το οποίο είναι αδύνατο. Το οποίο είναι αδύνατο και γι' αυτό και ή θα όσο πιο συγκεκριμένο και σωστά περιγεγραμμένο είναι ένα project, τόσο πιο φθηνή τιμή θα πάρει. Σε σχέση με ένα project το οποίο είναι αρκετά πιο γενικό, τύπου θα ήθελα ένα e-shop. Ναι. Αν πας σε έναν άλλο και του πεις θα ήθελα ένα e-shop, θα σου πει χι ευρώ. Άμα του πεις θα ήθελα ένα e-shop το οποίο θα έχει αυτά, αυτά και αυτά, θα πάρεις 70% του χι. Άμα του πεις θέλω ένα e-shop που θα έχει, που είχε αναλυτικά όλες τις λειτουργικότητες που θέλεις να έχει αυτές και μόνο αυτές, μπορεί να πάρεις και τη μισή τιμή σε σχέση με μια τιμή ενός ίδιου e-shop. Αυτό που έχω δει να δουλεύει τελευταία που κάνουμε. Και νομίζω, πέρα από ότι είναι το δικό μου αγαπημένο, μου φαίνεται ότι είναι και των πελατών το αγαπημένο. Είναι βασικά αυτό ακριβώς που κάνουμε. Πάμε και λέμε, παιδιά, αυτή είναι μια εκτίμηση. Δεν είναι μια δέσμευση. All right, λοιπόν. Οπότε μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι περισσότερο, αλλά το εκτιμούμε τόσο βάσει εμπειρίας. Είναι διάφοροι οι λόγοι που θα εκτιμήσει το κάθε τιμή. Ωραία. Από εκεί και πέρα, η τιμή ανά ώρα είναι αυτή. Mm-hmm. Και προτείνουμε να δουλέψουμε με αυτόν τον ρυθμό. Έτσι στο άλλο να έχει έλεγχο στο budget του, να ξέρει ότι εγώ θα δίνω 10 ευρώ την εβδομάδα, άρα 40 ευρώ το μήνα. Ναι. Άρα ακόμα και αν πω τραβάω την πρίζα,
ξέρω που θα έχω φτάσει. Ξέρω που έχω φτάσει και το ρίσκο είναι ελεγχόμενο. Mm-hmm. Δεν θα μπω ξαφνικά μέσα κατά χιλιάρικα. Ναι. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια σταθερή ενημέρωση της προόδου. Σε πληρώνει κάποιος όταν τελειώνεις το καθετή και ενημερώνει σε κάποια σημεία στον διάμεσο ότι ξέρεις τι, έχουμε φτάσει στο μισό, στο 1 τέταρτο, ό,τι συμφωνήσει με τον καθένα. Οπότε το βασικό για μένα σε αυτό είναι πρώτον ότι εσύ δεν πρόκειται να μπεις μέσα σαν εταιρεία γιατί θα πληρωθείς για την ώρα που δουλεύεις. Mm-hmm. Δεύτερον, ο ρυθμός είναι ελεγχόμενος, οπότε ο άλλος έχει πλήρη έλεγχο στο budget. Μετά έχει ενημέρωση για την πρόοδο που βρίσκεσαι ποσοτικά, αν και το. Όταν είμαι 25 και 50 και 75% μιλάμε του budget, δεν μιλάμε του ποιοτικού κομματιού, γιατί κιόλας το ποιοτικό μπορεί να αλλάξει στο ενδιάμεσο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να δεις ότι κάποια πράγματα τα έχει σκεφτεί διαφορετικά. Όχι μπορεί, θα γίνει. Στάνταρ. Και αυτό κιόλας δίνει και το avance στην εταιρεία, άμα κάτι το έχει υπολογίσει λάθος. Δηλαδή ότι ξέρεις, εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραία ιδέα αυτό το κουμπί, αλλά να κάνω αυτή την αλλαγή δεν κοστίζει πολύ. Ναι. 20 αυτό είναι και εύκολο κιόλας να κινηθείς μέσα σε αυτά τα πλαίσια παραπάνω. Νομίζω αυτό είναι και η συζήτηση του κλασικού Waterfall versus Agile, το οποίο είναι το Agile είναι το κοινό. Αυτό που λέγαμε στο μεσημεριανό. Αλλά το θέμα είναι να μπορεί και ο πελάτης να μπορεί να κάνει αλλαγές στην πορεία, γιατί κανείς δεν θα σου πει, άμα έρθει ρε παιδί μου ο πελάτης και σου πει ότι ξέρεις τι, τώρα που το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί, καταλαβαίνω ότι τελικά δεν χρειαζόμαστε το Α, αλλά το Β. Ναι. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, δεν θα του πεις εσύ έξτρα χρήματα άμα η Α και η Β αλλαγή έχουν την ίδια τιμή. Εντάξει, εκτός αν είσαι παιδί μου κάφρος, αλλά θεωρώ ότι δεν είμαστε κάφροι. Όχι, δεν είμαστε. Και το άλλο είναι ότι κανείς δεν έχει πρόβλημα να ζητήσει έξτρα πράγματα, ούτε εσύ θα πας να υπερχρεώσεις. Γιατί το κλασικό, έτσι και πας συζητήσετε από προγραμματιστές, θα σου πούνε πώς βγάζεις τιμή. Α, υπολογίζω 10 ώρες, διπλασιάζω τις ώρες αυτές, βάζω 50% ακόμα για το support και ελπίζω να μην μπω μέσα. Ναι, αυτό όμως δεν είναι λύση πάντα. Το κακό μου αυτό είναι ότι δημιουργεί πάρα πολύ άγχος και πίεση. Δημιουργεί αρχικά άγχος και πίεση στο developer γιατί προσπαθεί να τελειώσει γρήγορα ώστε να μην ξεφύγει από τις ώρες του. Mm. Αναγκαστικά ο άλλος πληρώνει κάτι πολύ ακριβό, ακόμα και αν αυτός ξέρει τι θέλει ή μπορεί να σε κατευθύνει σε αυτό. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι όντως αυτός θέλει 10 ώρες από σένα και σου προδιαγράψει ένα project για 10 ώρες, θα του δώσεις για 25 ώρες το project. Mm. Θα του δώσεις τιμή για 25 ώρες, άρα αυτός ή θα σε βρει πάρα πολύ ακριβό γιατί δεν. Στο ναι, project ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να. Και γι' αυτό και πάντα αυτό που νομίζω ότι δουλεύει είναι να ξεκινήσεις με ένα projectάκι το οποίο όμως να είναι μικρό. Άρα να μειώσεις πάρα πολύ το ρίσκο για τις δύο πλευρές. Και ο ένας δεν θα μπει πάρα πολύ μέσα και ο άλλος δεν θα πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να ξεκινήσει την εργασία αυτή. Να υπάρξει εμπιστοσύνη, να υπάρξει κατανόηση, να αποκρυπτογραφηθεί λίγο η επικοινωνία. Μπράβο, να εξερευνήσει την επικοινωνία. Αυτό έχει πολύ σημασία. Δηλαδή να πεις ότι ξέρεις τι, ο Πάρης μου λέει 5 ώρες και είναι 5 ώρες. Μου λέει μια εβδομάδα και είναι μια εβδομάδα. Ο άλλος μου λέει ότι θέλω περίπου αυτό και εννοεί όντως θέλω περίπου αυτό. Δεν εννοεί θέλω περίπου αυτό και έχει κρυμμένα άλλα 18 features από κάτω. Ναι. Άρα και από τις δύο πλευρές είναι καλό να πατήσεις λίγο στα πόδια σου να δεις πού κινείσαι και μετά μπορείς να διαλέξεις τον τρόπο που δουλεύεις από εκεί πέρα. Επειδή το έχουμε κάνει αυτό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και όλας έχω παρατηρήσει ότι όσες φορές το έχουμε κάνει. Μετά από αυτό το δοκιμαστικό, μέχρι στιγμής μας έχει πάει καλά πολλές φορές. Είναι απίστευτη επικοινωνιακή εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές. Full. Αυτό το test drive είναι πάρα πολύ σημαντικό αν μπορείς να το κάνεις. Είναι καλό και μπορείς και σαν προγραμματιστής να δώσεις ενδεχομένως μια καλύτερη τιμή. Γιατί λες ότι αυτό είναι το marketing cost μου. Θα ναι. Πληρώσω marketing τόσα χρήματα. Σωστά, σωστά. Να πιάσω μια δουλειά. Γιατί θεωρώ ότι αυτοί είναι κάποιοι πελάτες που θέλω να συνεργαστώ. Δεν μιλάμε όταν δεν θες να συνεργαστούμε με τον άλλον. Εκεί πέρα είναι το κλασικό, είναι 1000 ευρώ η ώρα. Πολύ ωραία. Ναι. Και έχεις όλο αυτό. Άρα έχει και αυτό σημασία. Mm-hmm. Και πρέπει να βρεις ή μάλλον πρέπει να συνεργαστείς μόνο αν και μόνο όταν όντως θα το παράξεις αξία. Και πηγαίνοντας λίγο στην αρχική σου ερώτηση, πολλές φορές έχει τύχει να πεις σε κάποιον, εγώ το έχω πει τουλάχιστον πολλές φορές, δεν χρειάζεσαι την υπηρεσία που παρέχω εγώ. Ναι. Όχι γιατί, είναι κάτι διαφορετικό. Θες ρε παιδί μου να πάρεις το αμάξι σου, έχει. Να το πας σε ένα νησί. Δεν θα το πάρεις με αεροπλάνο. Τι να κάνουμε, πρέπει να νοικιάσεις ναι. Ένα αεροπλάνο. Ναι, δεν όχι, όχι. Εννοείται και έχει πάρα πολύ σημασία να το κάνεις αυτό γιατί κάνεις ειλικρινή business μετά. Και ειλικρινή ναι. Business δημιουργεί καλή σχέση. Δηλαδή ο άλλος και όταν βλέπει αυτή την κίνηση, ας μην το κάνουμε αυτό. Άστο. Ξέρω ότι δεν πας να το φας τα λεφτά. Γιατί αυτό είναι νομίζω και ο μεγάλος φόβος είναι αυτός ότι κάποιος θα μου φάει τα λεφτά.
και δεν θα πάρω τίποτα πίσω. Ή θα πάρω ένα client mine. Και έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Έχω ακούσει. Έχω ακούσει ωραία σκηνικά. Δηλαδή υπάρχουν πολύ συχνά, νομίζω, φορές που είτε ο άλλος δεν χρειάζεται την υπηρεσία που παρέχεις και απλά επειδή σε έχει ακούσει, σε έχει γνωρίσει, σε εμπιστεύεται ή μπορεί να είστε φίλοι, ρε παιδί μου. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές με φίλους. Mm. Είναι κλασικό, ρε παιδί μου. Αυτό με το. Εντάξει, έχω ξεπεράσει πλέον το θέλω format και έχω πάει στο θέλω e-shop. Είναι... World Bolt και Italics μαζί με σε πίνακα. Δεν μου έχει τύχει αυτό, βέβαια. Μου έχει τύχει όταν ήμουν. Μου έχει στείλει ένα τομάκι όταν ήμουν στη σχολή. Πάρε, εσύ είναι ένα πολυτελό μηχανικό, δεν είσαι. Ναι, μπορεί να με βοηθήσει. Θέλω εκεί, έχω ένα πίνακα στο Word και να κάνω Bolt και Italics μαζί, κάτι τέτοιο. Το έλεγα πάλι τι προάλλε αυτό είναι εντάξει. Anyway, ναι. Ναι, άρα λοιπόν αυτό είναι μια περίπτωση που είναι καλό να πει στον άλλον ότι ξέρει τι, μάλλον δεν χρειάζεσαι αυτό. Mm. Πρέπει να πα σε μια εταιρεία η οποία μπορεί να σου παρέχει και καλύτερη υπηρεσία, γιατί ενδεχομένω εσύ. Για να ρίξει τιμή, μπορεί να ρίξει και πάρα πολύ τον χρόνο που θα ασχοληθεί. Και επειδή δεν έχει έτοιμα εργαλεία, δεν έχει έτοιμα πολλά πράγματα και διαδικασίες για να παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πάρει και χειρότερη υπηρεσία και ακριβότερη υπηρεσία πολύ πιθανό. Άρα είναι καλύτερο να το πει πηγαίνει εκεί, γιατί όταν χρειαστεί τη δικιά σου υπηρεσία θα είναι πιο σίγουρο και θα πει ότι αν μου πει ο Αντώνης ή ο Πάρης, έλα μαζί μου και θα σε βοηθήσω, ξέρω θα με βοηθήσουν. Είχε πολύ δίκιο όταν με είχε συγκρατήσει με το θέμα του hosting. Mm-hmm, ναι. Επειδή είχαμε, όταν είχαμε αυτόν τον πελάτη και έλεγα, ξέρεις τι, όχι, να το κάνουμε εμείς το hosting, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από αυτό, να έχουμε κέρδος. Και λες, ξέρεις τι, όχι, άστα να το βάλεις στο Heroku, να ρεμίσει κι αυτός, να ρεμίσουμε κι εμείς, πιθανόν και όλα καλύτερα. Και είχες τόσο δίκιο, δεν μπορώ πραγματικά αυτό το δίνω. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα που σου δίνω. Δεν έπρεπε να την πάρουμε αυτή την πίσνα και καλά κάναμε και δεν την πήραμε αυτή την πίσνα. Και δεν έχασες, γιατί αυτός ο πελάτης ξαναήρθε σε σένα, ναι. Σου έδωσε. Μαζί δηλαδή τώρα καλά χρήματα. Ναι, 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 ναι. Και σου τα δίνει αυτά τα χρήματα γιατί ξέρει ότι αυτά πιάσουν τόπο. Ναι, ενώ ναι, ναι, ναι. Τα άλλα μπορεί να έχει τα νεύρα του, μπορεί να έχει πέσει μια-δύο φορές στο σερβερ ναι. Και εσύ προφανώς, γιατί μιλάμε τώρα για 5 ευρώ το μήνα ή κάτι τέτοιο, δεν θα σηκώσει 4 ώρα το βράδυ για να σηκώσει το σερβερ. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα το έχει υποσχεθεί, θα σηκωθεί και θα το κάνει. Αλλά θα βλασφημάσει και δεν είναι ωραίο. Δεν, όταν έχει την επιλογή. Όπως επίσης έχει σημασία όταν έχεις μία σχέση με κάποιον σταθερή, αυτό μου είχε μένα τελευταία σε μια εταιρεία στην οποία έκανα consulting και έβλεπα ρε παιδί μετά από λίγο ότι έχουν αρχίσει να μειώνονται τα tasks, είχαμε συμφωνήσει ένα στάνταρ ρυθμό αυτό το οποίο λέω και έβλεπα, μειώνονται, είχε σκάσει μερική κορώνα, σου κάνω μια κουβέντα παιδιά, έχουμε κάτι λέω ή είναι άδεια τα πράγματα όπως τα βλέπουμε. Ναι, ξέρεις τώρα, ξέρεις, έχει πέσει και δουλειά, κορονοϊός, κατανοητό, λέω παιδιά, εγώ προτείνω λέω, να τα αφήσουμε καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος ούτε. Συναπλήρωνα ότι εγώ δεν αντεσμεύω το χρόνο μας, κάνω open source ή δεν ξέρω εγώ τι. Ας έρθει κάποιος άλλος πελάτης. Αυτό λες να ακούγεται στο βίντεο. Σίγουρα ακούγεται. Anyway, το οποίο ξεκάθαρα σημαίνει ότι μειώνεται σε ένα βαθμό το εισόδημα, αλλά άμα έχεις κατά μνήμη το ρίσκο, ρε παιδί μου, και υπάρχουν αρκετοί πελάτες, it's ok και μπορείς να το πάρεις. Μπορείς να πάρεις αυτό το βραχυπρόθεσμο ρίσκο, που μπορεί και να μην είναι ρίσκο βασικά, αλλά μπορείς να πάρεις αυτό το βραχυπρόθεσμο cut. Προκειμένου ρε, να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης με όλους αυτούς με τους οποίους κάνεις business, το οποίο πιστεύω ότι έχει. Νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος να εμπιστεύεται ότι ξέρεις τι, τα 50 ευρώ που δούλεψα εγώ, που θα στα δώσω, θα μου δώσουν πίσω 51 σε αξία. Πιστεύω ότι εκεί είναι όλο το. Και συμπληρώνοντας λίγο στο προηγούμενο κομμάτι, νομίζω ένα άλλο πράγμα το οποίο πολύ συχνά. Ξεφεύγουμε και δεν το λαμβάνουμε υπόψη είναι ότι έχω εγώ μια σχέση μαζί σου επιχειρηματική, ρε παιδί μου, και δουλεύουμε. Ας πούμε, έχω πάρει ένα project ή οτιδήποτε άλλο. Mm. Και εσύ μου λες, ξέρεις τι, Αντώνη, δουλεύουμε καλά και θα ήθελα να μου κάνεις και κάτι άλλο. Το οποίο άλλο όμως δεν το ξέρει προφανώς ο πελάτης αυτό πάντα, αλλά δεν είναι στις δυνατότητές σου ή δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζει να κάνεις καλά. Εκεί πέρα λες, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, θα τσιμπήσω ρε παιδί μου και άλλα χρήματα, θα μεγαλώσω το συμβόλαιο, θα συνεχίσω. Πολλές φορές είναι καλό εκεί πέρα, άμα ξέρεις ότι δεν μπορείς να δώσεις καλή υπηρεσία, να πεις όχι. Ναι. Είναι ok να ξέρεις ότι μπορείς να μάθεις κάτι και να το βάλεις στη φαρέτρα σου. Δεν λέω γι' αυτό. Ναι. Δεν λέω ότι ξέρεις τι, είμαι στο σημείο Α και θέλω το Α και κάτι για να φτάσω να παρέχω την υπηρεσία και θα επενδύσω το χρόνο, θα μπορέσω να τον καλύψω και μετά θα μπορώ να παρέχω για αυτή την υπηρεσία. Γιατί αυτό σίγουρα είναι πολύ καλό. Αυτό είναι επένδυση. Ναι. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά να είναι πολύ διαφορετικό αυτό που θέλει ο άλλος και να μην μπορείς να το κάνεις. Ναι. Ή να μην μπορείς να επενδύσεις τον χρόνο γιατί είσαι πυγμένος. Άσε το ότι μπορείς να το κάνεις. Ναι.
και να πάρει τη δουλειά και να μην τον εξυπηρετήσει καλά. Γιατί εκεί πέρα χαλάς μια συνεργασία που έχεις. Ναι. Για παράδειγμα, αν έρθει κάποιος τώρα και μας πει, νομίζω ότι ξέρεις τι, κάνω μια εφαρμογή σε WebRTC για Python, πιστεύω ότι ίσως να είναι κάτι, είναι λίγο έτσι, το οποίο θα μπορούσαμε να το φέρουμε εις πέρας. Αλλά αν μας έρθει. Κάνουμε και πλατφόρμα. Αυτό έχει κλείσει. Αλλά αν έρθει κάποιος και μας πει, ξέρετε, παιδιά, θέλω κάτι σε on και ντε σε Elixir, ναι. Όσο και αν θέλουμε να μάθουμε, θα το μάθουμε κι αυτό, δεν είναι κάτι που θα παρέχουμε. Ή μπορεί να το πεις ότι ξέρεις τι, μπορώ να το, θέλω να μάθω Elixir. Α, μπορώ ναι, να το ναι, κάνω ναι, ναι. με το ρυθμό μου, αλλά να είσαι ξεκάθαρος. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι, είχαμε έναν πολύ μεγάλο πελάτη, ο οποίος μας είχε ζητήσει κάποια στιγμή να κάνουμε security hardening στα μηχανήματά του. Γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, θέλαμε να συνεχίσουμε μαζί του, εκείνοι θέλανε να δουλέψουν μαζί μας, γιατί μάλλον κάναμε καλή δουλειά ή μάλλον ήμασταν πολύ πιο φθηνοί από άλλους που τους παρήχαν χειρότερη υπηρεσία. Λέω. Ναι. Και τότε τους είχαμε πει όχι. Γιατί όσο και αν ήταν ωραία δουλειά να την πάρουμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ έξω από τα νερά μας. Και από εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε το χρόνο. Και ειδικά το security είναι και από αυτά που είναι πάρα πολύ ευθύνη, μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, αν πέραμε δουλειά security, πάλι η τιμή θα ήταν πολύ πιο μεγάλη από αυτή την οποία δίνουμε. Γιατί, φίλε, άμα άλλος έχει breach μετά. Ανεξαρτήτως. Τώρα σοβαρά. Ανεξαρτήτως τι συμβόλαιο έχει υπογράψει, το αν έχει εσύ την ευθύνη ο άλλος. Αν έσχαγε κάποιο breach το οποίο ειδικά δεν ήταν κάτι πάρα πολύ sophisticated, εγώ δεν θα νιώθω καλά με τα λεφτά που έχω πάρει. Δεν θα θυμόσαστε το βράδυ. Ναι. Τώρα, αν ήταν κάποιο super sophisticated breach και τέτοιο, θα πει ναι, οκ, συμβαίνει. Εντάξει, προφανώς δεν σου λέω ρε παιδί μου άλλο να μάντρεψε το κωδικό σου. Ναι. Αλλά. Οκ. Okay. Μπορεί ρε παιδί μου εκεί πέρα να μπήκε στο data center του πελάτη σου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κάτι τι δίνει. Ναι, okay, okay, και να γράψει του υπολογιστέ και να μην ήταν encrypted. Αλλά ναι. Πρόβλημα κι αυτό, ναι. Αλλά. Αλλά το να πάρει. Ακόμα ρε εσύ και με απλά πράγματα, το να πάρουμε την ευθύνη τώρα ότι δεν θα γίνει. Τώρα εντάξει, αυτό είναι κάτι τύπου SQL injection. Και να πληρωθεί γι' αυτό όμω. Ναι. Δεν είναι ότι εμεί δίνουμε software που γίνεται σε SQL injection, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά να πληρωθεί. Για να φτιάξεις, να εξασφαλίσεις ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το. Ναι. Το security είναι πολύ καλό παράδειγμα. Έχει πολύ σημασία να μην υπόσχεσαι ότι είσαι security company. Όχι, το. Λες, ναι, φτιάχνω software, το παίρνει security. Γιατί κάνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, αλλά υπάρχουν εταιρείες που είναι εξειδικευμένες γι' αυτό. Ακριβώς. Που κάνουν penetration testing, που το μελετούν από πάρα πολλά επίπεδα. Είναι συγκεκριμένες επιφάνειες που πιάνουμε εμείς λόγω της φύσης της δουλειάς, νομίζω, κάθε φορά. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει, ρε παιδί μου, έχω γνωστούς και φίλους οι οποίοι είναι μηχανικοί ασφαλείας, security ναι. engineers. Okay. Και συζητάμε, ρε παιδί μου, και τους λέω, παιδιά, ξέρεις, έχω κάνει αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου, και θέλω να κάνεις και εσύ ένα γρήγορο, ρε παιδί μου, να δούμε. Έχω κάποια κενά και αυτά. Και προφανώς ότι έχουν εργαλεία και προφανώς δεν μπορούν να φάνε άπειρο χρόνο, αλλά. Συζητάμε, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο μισά ώρα και μου λένε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ξέρω εγώ πράγματα. Mm. Του λέω, το έχω κάνει αυτά. Μου λένε, α, φοβερό, ξέρω εγώ, πώς θα έκανες αυτά. Λέω, εντάξει, είναι τα βασικά. Μου λέει, και γιατί δεν ασχολείσαι με ασφάλεια. Δεν είναι ρε φίλε το ίδιο πράγμα, ξέρεις, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ, σαν μηχανικός λογισμικού, προφανώς θα προσπαθήσω να γράψω ασφαλές λογισμικό, προφανώς θα ακολουθήσω κάποια guidelines και. Ξεκάθαρα είναι προτεραιότητα. Θα ενημερωθώ, θα κάνω, θα ράνω, αλλά. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω από ασφάλεια, ούτε θα πάω να παίξω για παράδειγμα στους αυτά που παίζουν, ξέρω εγώ, και ο ένας πάει να κλέψει την υπολογιστή του άλλου και τέτοια. Δεν θα. Okay. Τα online hacking games okay. και τέτοια. Δεν είμαι καλός. Mm. Δεν είμαι καλός. Δεν έχω ασχοληθεί αρκετά ώστε να πάρω την ευθύνη ότι μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Άρα δεν θα το πλούσω ποτέ σαν υπηρεσία. Προφανώς θα γράψω ασφαλές software, mm. άρα έχει διαφορά το ασφαλές software από το εγγυώ με την ασφάλεια του software σου. Ναι, 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 100%. Άκου τώρα. Καλά, όλα αυτά είπαμε για τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά πάμε τώρα στα προϊόντα. Εκεί χάνεται πολύ το πράγμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο, νομίζω. Γιατί εκεί πέρα μπορείς να τιμολογήσεις με δύο τρόπους. Ναι. Μπορείς να τιμολογήσεις, μάλλον έχεις μια ελάχιστη τιμή που είναι το κόστος σου, και σε αυτό είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσεις ανάπτυξη, servers. Δηλαδή, αν θυμάσαι κάποτε κάποιος έχει πει. Σε σταματάω εδώ πριν απ' όλα. Ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας. Πέθανε και είναι πολύ κακό γιατί με όλο αυτό το funding που υπάρχει στις εταιρείες λογισμικού έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου ή πληρώνεις με χρήματα τα οποία είναι πρακτικά ενός VC που απλά θέλει να πιάσει την αγορά, να χαλάσει έναν άλλο παίχτη και μετά να μπορεί να χρεώνει ωφέλη, είτε με τα δεδομένα σου είτε με άλλους τρόπους. Άρα πάντα πληρώνεις. Και όλο αυτό το πολύ τζαμπατζιλίκι που υπάρχει, που όλοι ξεκινάνε και λένε «Α, δεν πειράζει, θα το κάνω τζάμπα», απλά μετά μόλις πάνε να στήσουν εταιρεία καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται να είναι τζάμπα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν αυτό το είχε πει καλά ο Steve Jobs για προϊόντα και το πιστεύω full αυτό, ότι αν δεν πληρώνεις για το προϊόν, είσαι εσύ το προϊόν. Σωστό αυτό. Είσαι εσύ το προϊόν, ξεκάθαρα.
Βέβαια, εντάξει, προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις όπου πάρε για παράδειγμα το e-food. Εγώ δεν πληρώνω κάτι στο e-food, αλλά πληρώνω προμήθεια το κατάστημα γιατί στην ουσία κερδίζουμε και οι δύο. Αλλά το βασικό είναι ότι αυτός ο οποίος κερδίζει, εγώ εντάξει, θα παρήγγειλνα έτσι κι αλλιώς και τώρα παρήγγειλνα κάπως αλλιώς, αλλά ανοίγεις μια ξεχωριστή αγορά επειδή είναι στα καταστήματα. Στην ουσία αυτός ο οποίος κερδίζει χρήματα από αυτό. Ναι. Απλά εκεί όντως το κόστος έχει πάει κάπου αλλού και εσύ είσαι μέρος μιας συναλλαγής. Μα εκεί πέρα ο πελάτης είναι το κατάστημα, δεν είναι. Ναι. Μάλλον. Εσύ είσαι χρήστης. Μπράβο. Είσαι πελάτης του καταστήματος. Και απλά το e-food είναι ένα ενδιάμεσο. Ένα κανάλι marketing. Ναι. Αλλά αυτός ο οποίος κερδίζει από αυτό στην πραγματικότητα είναι ο merchant. Είναι μια πιο ιδέα, απλά για να μην είμαστε αφοριστικοί με το θέμα του τζάμπα. Όπως και στην Google. Και προσπαθώντας να περιορίσω πάρα πολύ, δεν θα πάω σε άλλα προϊόντα της Google, πώς εκμεταλλεύεται τα δεδομένα η Google και αυτά, ή συμφωνούμε, διαφωνούμε. Ναι, είναι ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση. Είναι άλλη κουβέντα, ναι. Αλλά πρακτικά και στην Google, ο αυτός που βάζει ads, το ίδιο πράγμα δεν κάνει. Ναι. Δηλαδή έχεις μια πολύ καλή μηχανή αναζήτησης. Ναι. Θα πάω, ξέρω ότι άμα πάω και ψάξω κάτι εκεί πέρα θα το βρω. Ακόμα και αν είμαι ο Πάρης, ο οποίος έχει DuckDuckGo, ναι, θα γράψω θαυμαστικό G για να συμπληρωθώ το θαυμαστικό G κάθε φορά. Ρε, να σου πω, τελευταία το κάνω πολύ λιγότερο, έχει βελτιωθεί. Συμφωνώ. Ναι. Αλλά ναι, θα το κάνω. Κάποιες φορές μέσα στη μέρα θα το κάνω. Εγώ που βαριέμαι όμως. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το συνηθίζεις. Το καταλαβαίνω, είναι μεγάλη συζήτηση και έχεις πολύ. Θα το κάνω. Σωστά τέτοια, αλλά στο τέλος της ημέρας στην Google. Εγώ παίρνω μια αξία, αλλά αυτός ο οποίος είναι ο πελάτης της Google είναι το κατάστημα, το ηλεκτρονικό που θα μπορέσει να φανεί μέσα από αυτήν. Σωστά. Και θα πάρει την υπηρεσία. Οπότε πάμε πίσω στις τιμολογίες προϊόντων και σε έκοψα. Ναι, λοιπόν, τιμολογίες προϊόντων. Το πρώτο είναι το κατόφλι. Ναι. Okay, το να δώσεις μια δωρεάν υπηρεσία πρέπει να ξέρεις ότι εσύ πληρώνεις αυτό το κόστος. Ναι. Άμα αποφασίσεις επειδή έχεις χρήματα από πίσω. Και ποιο είναι το κόστος. Ακριβώς. Πρέπει να το ξέρεις αυτό το κόστος. Γιατί έχουμε κάνει συζήτηση του τύπου ο χρήστης ο Σόρσλερ κοστίζει κάτι cents. Δεν θυμάμαι. Ναι, το οποίο δεν ισχύει. Πρέπει να δεις λοιπόν ποιο είναι το κόστος αυτό. Και αυτό το κόστος είναι το κόστος ανάπτυξης του προϊόντος. Ξεκάθαρα. Το οποίο πρέπει να το μοιράσεις στους χρήστες σου με κάποιο τρόπο. Είναι το κόστος του marketing. Είτε αυτό λέγεται δίνω δωρεάν προϊόν, είτε αυτό λέγεται κάνω διαφημίσεις, οτιδήποτε άλλο. Είναι το κόστος των servers και του infrastructure το οποίο τρέχει γύρω από αυτό, είναι οι συνεργάτες σου που μπορεί να πληρώνεις. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά τα πράγματα, επειδή πολλές φορές στο software λέμε, το έλεγα και εγώ παλιά, ρε παιδί μου, τι χρειάζεται το χρόνο μου για έναν υπολογιστή. Okay. Δεν χτίζεις όμως προϊόν. Αυτό, το χρόνο σου και έναν υπολογιστή χρειάζεται για να βγάλεις κάτι στο τέλειο site μου. Ναι. Αυτό δεν είναι προϊόν. Αυτό είναι ένα site. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο, φοβερό. Ναι. Το προϊόν είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Πρέπει να υπάρχει ο χρόνος που το έχει σχεδιάσει. Γιατί δεν το έχει κάνει hack and slash αυτό το πράγμα. Όταν έρχεται η ώρα να ζητήσει τα λεφτά κάποιου ανθρώπου, δεν θα κατήσει να κάνει hack and slash. Θα σκεφτεί γιατί θα το ζητήσει αυτά τα λεφτά. Και όλοι θα πρέπει να είναι στη θέση του και σωστά. Υπάρχει αυτό, υπάρχει το marketing, γιατί πρέπει να το μάθει αυτός ο πελάτης. Το ότι εμείς δεν έχουμε το μαγαζί της γωνίας και δεν χρειάζεται να βγάλουμε billboard φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγάλουμε billboard στο ίντερνετ. Είτε αυτό λέγεται Google Ads, είτε αυτό λέγεται YouTube video, είτε αυτό λέγεται το οτιδήποτε. Και ακόμα και αν αυτό το μέσο είναι τζάμπα, ο χρόνος που βάζεις δεν είναι τζάμπα, γιατί αυτό το χρόνο θα μπορούσε να το δίνεις κάπου αλλού που θα έβγαλες χρήματα. Οπότε αυτό όλο πρέπει να μπούμε στην εξίσωση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να το δεις στην οικογένειά σου. Ναι, ξεκάθαρα. Στους φίλους σου. Δηλαδή υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία αφήνεις πίσω. Όχι δεν είναι κακό. Όχι, πρέπει να είμαι στην εξίσωση. Και να ξέρεις τι κάνεις. Πρέπει να είμαι στην εξίσωση. Εντάξει, κοίταξε, σε γενικές γραμμές δεν πιστεύω ότι μπορείς να το προσεγγίσεις με την ίδια ακρίβεια που μπορείς να προσεγγίσεις το retail. Το εμπόριο βασικά. Σίγουρα. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις μια εικόνα, γιατί κιόλας αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό το παπί που το αγοράσαμε και τώρα δεν ξέρει τι συμβαίνει με αυτό ο έμπορος και ο παραγωγός. Ένα online προϊόν είναι ένας ζωντανός οργανισμός στην πραγματικότητα. Και είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλεις μέσα στην εξίσωση. Ότι ξέρεις τι, αυτό είναι κάτι το οποίο ναι, το έφτιαξα, αλλά κάποιες φορές δεν θα δουλεύει και θα χρειαστώ άτομα να δέχονται emails από τους πελάτες, να τα προωθούν στους developers, οι developers να τα φτιάχνουν. Είναι το πρόβλημα, θα έλεγα, στα online προϊόντα είναι ότι αντί το κύριο κόστος του προϊόντος να είναι ο προμηθευτής, δηλαδή έχω το παπάκι, κοστίζει 3 ευρώ από τον προμηθευτή μου, το πουλάω 6, έχω 50% κέρδος στην τσέπη. Τα κόστη μου μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το μαγαζί και κάτι άλλο, αλλά τα κόστη αυτά δεν θα είναι κοντά στο 50% που είναι το κόστος από τον προμηθευτή μου. Θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό συνήθως. Ναι. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο
πολλές φορές δεν είχαμε μάθει και δεν είχε εκπαιδευτεί ο κόσμος να τα υπολογίζει αυτά τα κόστη. Ήταν κάποια κόστη τα οποία εντάξει, υπήρχαν και ήταν ψηλό σταθερά. Ενώ το βασικό κόστος του προϊόντος ήταν το παπάκι. Στα online προϊόντα, επειδή χτίζεις εσύ το προϊόν, έχεις τη γραμμή παραγωγής πρακτικά, τους προγραμματιστές ή τον εαυτό σου, δεν έχει σημασία. Πρακτικά αυτό το κόστος είναι το μεγαλύτερο κόστος στην εξίσωση και μας είναι πολύ δύσκολο νομίζω να το συνειδητοποιήσουμε πολλές φορές. Πιστεύω έχει πάρα πολύ σημασία αφότου βάλεις κάτω το θέμα του κόστους, του marketing, όλου αυτού. Το επόμενο βήμα για μένα είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Τι αξία θα δώσει αυτό στον άλλον, αφότου περάσει το πρώτο σημείο του κόστους. Μπράβο. Λοιπόν, και όταν αυτή τη στιγμή το Sourceler δεν είναι σε καμία περίπτωση η κύρια πηγή των εσόδων μας. Αλλά ένα προϊόν το οποίο τρέχει και στο οποίο πέρυσι αλλάξαμε την τιμολόγηση. Σωστά. Πέρυσι ήταν. Νομίζω πέρυσι ήταν. Δεν θυμάμαι καν. Ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά ήταν τέλος πάντων σχετικά πρόσφατα. Και θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε το Sourceler, ήταν σε αρχή free μόνο. Μετά ήταν $5. Freemium. Στην αρχή ήταν free, μετά πήγε freemium. Τζάμπα ένα project, δύο θυμάμαι παραπάνω. Τα έχω ξεχάσει κιόλας. 10 project, $5. Πόσο? 10 project, $5. Να κάνει τέτοιο πράγμα. Ναι, εννοείται. Πανάγια μου. Μάλλον γι' αυτό το έχω ξεχάσει. Και μετά ήταν ένα project, $5. Και 5 projects, $8. Κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα είναι 3 projects, $10. Το λιγότερο που μπορεί να δώσει είναι $10. Και αυτό για μένα έχει πάρα πολύ σημασία. Ήταν μια από. Επειδή μαζεύαμε αρκετό σαβουροχρήστη. Και τι είναι ο σαβουροχρήστη, δεν το λέω με την έννοια ότι τα άτομα ήταν σαβούρες. Το use case ήταν σαβούρα. Ναι. Ήθελα όποιος χρησιμοποιεί το προϊόν και θα φάει το χρόνο μου στο support και το χρόνο σου και το χρόνο του οποιοδήποτε από εμάς, θέλω να πιστεύω ότι αυτό αξίζει $10. Ναι. Και έχει πάρα πολύ σημασία γιατί βάζεις ένα πήχη κιόλας σε αυτό το οποίο πρέπει να ανταποκριθείς εκεί. Σωστό. Που και πάλι πιστεύω ότι τα $10 είναι λίγα. Είναι $10 τα 3 projects, $25 τα 10 projects αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα σε καμία των περιπτώσεων κάποιος να λέει, έλα μωρέ, $5 είναι. Ήθελα να είναι 10. Είναι ένα ποσό διαχειρίσιμο. Τόσα λεφτά δίνεις σε καφέδες. Ποιες 3 καφέδες λιγότερο. 4 το μήνα. Ναι. Άμα θες να κάνεις. Θέλω να κάνεις όμως τη δουλειά σου επάνω σε αυτό. Και θέλω να πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα σου δίνει αξία. Ναι. Είναι μεγάλο και πρακτικά όλη η συζήτηση προηγούμενη σου βάζει το κατώτερο κόστος, ναι. Που όπως είπαμε μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό είναι marketing και να το κάνεις μηδέν, αλλά ναι. Πρέπει να ξέρεις ότι για κάθε χρήστη που δεν πληρώνει το marketing budget σου είναι τα 5, τα 10, τα 3, τα όσα δολάρια σου κοστίζει αυτό το μήνα. Και το δεύτερο μετά είναι το πόση αξία πιστεύεις ότι δίνει στον τελικό σου καταναλωτή, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το υπολογίσεις. Και το δίνει και η αγορά στο τέλος της ημέρας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς και εγώ, άμα έλεγα, ξέρεις τι, για το Sourceler δώσουν $1,000 το μήνα για ένα project, δεν θα αγόραζε ούτε ένας. Τώρα τι να πω. Πρέπει να δεις τι υπηρεσίες υπάρχουν παρόμοιες. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να πάρω ένα digital ocean server. Με $5. Με $5. Αυτός προφανώς δεν μπορώ να τον χρησιμοποιήσω εγώ άμεσα για development. Πρέπει προφανώς να στήσω ένα VS Code, ας πούμε, remote, τι κάτι να κάνω για να δουλέψει αυτό. Αυτός ο έξτρα κόπος. Ναι. Αξίζει τα $5 παραπάνω ή δεν αξίζει στο Sourceler. Δηλαδή πρέπει να βάλω όλες αυτές τις παραμέτρους. Σωστά. Εμείς δίνουμε ένα subdomain στον καθένα που κάνει μια web εφαρμογή. Αυτό μπορεί να το στήσει. Είναι σημαντικό γι' αυτό ή δεν είναι σημαντικό γι' αυτό. Σωστά. Πώς θα το κοστολογούμε αυτό. Πώς θα το κοστολογούμε. Ποια είναι η αξία που θεωρούμε ότι δίνει στον τελικό καταναλωτή. Ναι. Άρα πρέπει να βάλεις όλα αυτά. Και εκεί θα καταλήξεις στο μέγιστο. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις δύο νούμερα. Έχεις το. Θα χρεώνω από 5 έως 50. Γιατί 50 θεωρώ ότι παίρνει, ή 50 μπορώ να κάπως να υπολογίσω χοντρικά την αξία που παίρνει ο τελικός μου καταναλωτής, ναι. Και έχουν παρόμοιες υπηρεσίες, 5 μου κοστίζει. Προφανώς, άμα μου κοστίζει 10 και 5 παίρνει ο καταναλωτής, εκεί έχω κάποιο πρόβλημα. Ναι, ναι, λέγεται βρες άλλη δουλειά. Αλλά ναι. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει αυτό, μετά εγώ πρέπει να επιλέξω την τιμή μου μέσα αυτό το range. Σωστά, σωστά. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο και νομίζω ποτέ δεν καταλήγεις σε κάποιο silver bullet και λες αυτή είναι η τιμή και τελείωσε. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο δεν δίνεις κάτι που είναι commodity, δηλαδή εμπόρευμα νομίζω το commodity στα ελληνικά, δεν είναι ακριβώς προϊόν. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι βιομηχανοποιημένο και πεπερασμένο. Είναι κάτι, να, αυτό για παράδειγμα ένα commodity, ένα προϊόν το οποίο υπάρχει πολύ, αλλά το ίσως να μην είναι έτσι. Κάτι το οποίο θέλει σχεδιασμό και είναι ακριβής παραγωγής, νομίζω δεν θεωρείται commodity. Anyway, τι θέλω να πω, εντάξει, όταν φτιάχνεις server, όταν πουλάς server, ακόμα και αν είναι cloud αυτό,
πάνω κάτω ότι είναι σε ένα commodity. Mm-hmm. Όχι, μην κοιτάς όλες τις υπηρεσίες της AWS και αυτό, αλλά όταν μου δίνεις το VPS με το 1 GB RAM και αυτό, είναι ένα commodity. Μπορώ να πάρω ένα Hetzner με. Ναι. Ξέρω εγώ. Εκεί πας, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορείς να κάνεις άλλου είδους συγκρίσεις στο τι είναι ακριβό, φθηνό κτλ. Αλλά όταν δίνεις κάτι το οποίο είναι πιο μοναδικό, εκεί είναι που γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα τιμολόγηση. Και εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι και αυτό το οποίο. Ψιλοφιλοσοφώ γενικά. Το οποίο το λέω τελευταία είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι στη διαδικασία αυτή την αγοραπολισία υπηρεσιών προϊόντων είναι σε πάρα πολύ σημαντικό θέμα αίσθησης. Ναι. Δηλαδή, εφόσον αυτό που το έλεγα και πριν, εφόσον αυτό το πράγμα είναι μέσα στο budget μου, πρέπει εγώ από εκεί και πέρα για τα 10 ευρώ που δίνω να νιώθω ότι παίρνω πίσω 11. Και πρέπει αυτό ο οποίο παίρνει αυτά τα 10 ευρώ να νιώθει ότι το κόστος 9. Ναι. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος. Ναι. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος. Εφόσον όλοι είμαστε μέσα στο budget, εννοείται ότι υπάρχει και το τεχνικό θέμα. Και καλά, και μετά όσο προχωράει προφανώς η αγορά, αρχίζει και μεγαλώνει η μάζα των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα άλλο λάθος που κάνεις πολλές φορές, που το κάναμε και εμείς στο Sourcler, όταν ξεκινάς με ένα προϊόν δωρεάν, ναι. Είναι ότι ειδικά αυτοί που θα έρθουν στην αρχή θα είναι οι χρήστες οι οποίοι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάτι καινούριο, θέλουν να έχουν τεχνολογία στο έπακρο, να έχουν οτιδήποτε καινούριο. Και οι οποίοι, ξέρεις, θα σου πούνε και φοβερά στόλια και αυτά. Το θέμα είναι πώς ξεφεύγεις από αυτή τη μικρή ομάδα ανθρώπων και πας σε κάτι το οποίο μπορεί να βγάζει νόημα. Γιατί αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να πάρεις εσύ ένα συναισθηματικό boost και να μπορέσεις να πας μπροστά. Αλλά τι γίνεται όταν το Sourcler για να βγάλει νόημα θέλει, ξέρω εγώ, να έχει 50.000 πληρωτέους χρήστες το μήνα. Ναι. Πώς φτάνεις αυτό το νούμερο από τους 500 που μπορεί να γουστάρουν πάρα πολύ, αλλά είναι 500. Νομίζω το να έχεις ρεαλιστικό στόχο. Τώρα μιλάμε για ένα software ξεκάθαρα B2C. Ναι. Δηλαδή πουλά σε φυσικά πρόσωπα. Νομίζω το να θέσεις ένα ρεαλιστικό στόχο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορείς να υπολογίσεις πόσα θες. Γιατί το πόσα θες είναι και το πόσα μπορείς να πιάσεις. Είναι άμεσα συνδεδεμένα. Δεν είναι. Και επίσης, αν πεις θέλω 10, δεν είναι B2C. Αυτό το πράγμα είναι B2B. Έχω 10 εταιρείες. Άμα θέλεις 10 εταιρείες. Και προϊόν. Πάλι μπορεί και μπορεί να. Ναι. Να μην είναι καν προϊόν. Δηλαδή σε τόσο μικρά νούμερα πρακτικά έχεις μια κοινή βάση και απλά χτίζεις πάνω σε αυτή για να μπορέσεις να παρέχεις στον καθένα αυτό που χρειάζεται. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, τελευταία ειδικά κιόλας εγώ όταν βλέπω προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, τους $2 το μήνα. Είμαι καχύποπτος. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Και αυτό που έχω δει να δουλεύει σε τέτοια προϊόντα, γιατί προφανώς και αυτοί έχουν πολλά θέματα. Φαντάσου για να πληρώσει άλλους $2 και αν του φάει 30 λεπτά πραγματικά το gateway, τι παίρνει, ένα 70 πίσω, και από αυτό ξέρω εγώ να του πάρει και άλλα 3% η κάρτα, θα πάρει ένα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μικρά τα ποσά που στο τέλος δεν βγάζει νόημα καν. Δηλαδή. Ναι. Τι να κάνεις. Εννοείται. Οπότε. Αυτό που βλέπω είναι ότι πολλοί πάνε και σου λένε ότι ξέρεις τι θα σου δώσω ετήσιο. Δηλαδή σου λέει ότι ξέρεις έχω ένα βασικό πλάνο που το χρόνο έχει $30, ξέρω κάτι, ένα μικρό 25, κάτι. Και μετά μηνιαία έχουν μόνο για αυτά που βγάζουν νόημα και μπορούν να πλέον να μεγαλώσουν σαν ποσό. Γιατί και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm. Δηλαδή οι πολύ πολύ μικρές συναλλαγές στο Ιντερνετ είναι ακριβές. Ναι, είναι πολύ ακριβές. Είναι πολύ. Μα εντάξει, είναι από αυτό το συζητάμε τώρα. Δηλαδή και με ένα πελάτη μας. Είναι πολύ ακριβές. Και είναι θέμα. Το άλλο, αν και πες να ξεφεύγουμε από χρόνο, αλλά το πετάω μια έτσι γρήγορα. Δεν έχω ιδέα, μου αρέσει πολύ σημαντικό. Ναι, όχι, είναι ενδιαφέρον θέμα. Το B2B είναι πάλι πολύ ενδιαφέρουσα τιμολόγηση, γιατί εκεί έχεις πάλι μια τριπλή σχέση που εγώ παρέχω ένα προϊόν, το χρησιμοποιεί ο Αντώνης. B2B2C εννοείς. Εννοώ ότι εγώ πουλάω ένα προϊόν αυτή. Πάρε για παράδειγμα το GitHub Fortinis. Okay. Το χρησιμοποιείς εσύ, αλλά το πληρώνει η εταιρεία. Ναι, okay. Αυτός ο οποίος θα πρέπει να είναι παραγωγικός δεν πληρώνει. Είναι άλλος από αυτόν ο οποίος θα κάνει το λογαριασμό. Βέβαια, πάντα στην εταιρεία άλλος. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές στην εταιρεία άλλος κάνει budgeting. Εννοείται. Και άλλος. Αυτό λέει ότι είναι το ενδιαφέρον που πρέπει να λάβεις υπόψη όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο προϊόν. Δηλαδή, από αλλού θα ακούσεις τα παράπονα ότι ξέρεις τι, το μαραφέτη σου είναι αργό και το μαραφέτη σου δεν δουλεύει. Και άλλος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει το αν θα χρησιμοποιηθεί το μαραφέρι τελικά ή όχι. Αυτό δεν είμαι σίγουρος πώς το προσεγγίζεις. Εκεί πέρα έχεις τη φοβερή περίπτωση στη μία ο άλλος να το θέλει πάρα πολύ και να μην το εγκρίνει το budget ο manager ή οποιοδήποτε είναι. Ή να είναι ιδέα αυτό που έχεις και επειδή κατάφερες να πουλήσεις το manager, ο άλλος να είναι και δεν το χρησιμοποιήσει. Ναι, εντάξει. Πω, αυτό είναι θλίψη σκέτη. Αλλά εντάξει, εκεί πέρα νομίζω
εκεί ίσως το freemium να βγάζει νόημα, γιατί θες να δώσεις κάτι στον developer ώστε να μπορέσει μετά να χτίσει πάνω σε αυτό το βασικό προϊόν και να πει το... Freemium εννοείς free forever, δεν εννοείς... Free forever, συνήθως πολλά free εργαλεία. Trial. Ναι, το free trial είναι δύσκολο, γιατί ο άλλος δεν θα επενδύσει σε αυτό. Οπότε θες να δώσεις τη βασική έκδοση δωρεάν, να το πάρει ο developer και μετά να πείσει αυτό στο manager του ότι είναι καλό για την ομάδα να πάρουν και το team collaboration option, γιατί γι' αυτό και θα δεις πολλά προϊόντα να δίνουν το μόνο δωρεάν και το team collaboration να έχει κάποιο κόστος αναχρήστη, το οποίο μετά πάει στην εταιρεία. Άρα εγώ χρησιμοποιώ το SourceLayer για να παίξω. Ναι. Αλλά άμα θέλω να έχω ένα centralized managed environment για την εταιρεία μόλι, πάει ναι, ο developer, λέει: παιδιά, εγώ μόνο χρησιμοποιώ αυτό και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και το πουλάει. Ναι. Άρα δηλαδή έχει μια πώληση η οποία γίνεται και εσωτερικά. Εκεί πέρα όμως είναι θέμα πωλήσεων. Αυτό. Που δεν ξέρω. Τώρα εμείς είμαστε. Ναι, όχι. Όχι φοβεροί, θα έλεγα. Ναι. Ενώ ξέρουμε τα βασικά, προσπαθούμε, ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είμαι ειδικό στο θέμα σε καμία. Αλλά μπορούμε να παίξουμε ένα θέμα κάποια στιγμή. Μπορούμε, 100%. Ναι, αυτό που λες, με απασχολούσε τώρα η ετοιμολόγηση αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τι. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολλές αποφάσεις, πώς θα ετοιμολογήσεις, ακόμα και την ώρα σου μπορεί να ετοιμολογήσεις ένα προϊόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εμείς κάνουμε εκπαιδεύσεις, ετοιμολογούμε ένα προϊόν. Ναι. Μπορεί εμείς να υπολογίζουμε τις τιμές με την ώρα μας, αλλά. Άμα εγώ πάρω 2 μέρες να κάνω ένα training ή ένα training το έχω ήδη έτοιμο, ο τελικός πελάτης θα πληρώσει την ίδια τιμή. Νομίζω και το άλλο, το πολύ βασικό, που εμένα άρχισε λίγο να μου εντυπωθεί, είναι ότι γενικά τις τιμές σου δεν τις παντρεύεις. Δεν χρειάζεται. Δίνεις μια τιμή σήμερα, αύριο την αλλάζεις. Θες να σου okay, στους παλιούς πελάτες κράτατε. Αυτό για παράδειγμα εμείς το κάνουμε. Όσες φορές έχουμε αλλάξει τιμή, είναι για καινούριους πελάτες. Και δεν έχω αλλάξει, και δεν έχω αλλάξει και ποτέ τιμή και στη μέση ενός συμβολέου consulting με κάποιον. Δηλαδή, όταν κάτι τρέχει, είναι αυτό που έχει μπατζετάρει. Παίρνω εγώ την ευθύνη για το ότι πλέον αξιολογώ διαφορετικά την ώρα μου. Δεν... Και στο τέλος της ημέρας, ακόμα και όταν χρεώνεις την ώρα σου, δεν θέλει ο άλλος. Δηλαδή, κανείς νομίζω δεν θέλει να πληρώσει την ώρα σου. Κάπως πρέπει να βρεις αυτό το πράγμα να το αποτυπώσεις σε αξία. Ξέρεις τι, θα παίρνεις τόση αξία ένα εβδομάδα, τόση αξία ένα μέρα. Τόση... Ναι. Θα λύσουμε ένα πρόβλημα που αυτό το πρόβλημα θέλει να λυθεί 3 μέρες. Το consulting, ας πούμε. Είναι δύσκολο να βρεις αυτή την ισορροπία. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν παίζεις λίγο με budget, πάμε να δούμε αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα free trial. Έλα να το πάμε ένα εβδομάδα με αυτό το ρυθμό. Νομίζω είναι ένα gray area αυτό που μπορείς να τα. Κάπως, ναι. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να έχει αξία για τον άλλον. Και πρέπει να βρίσκεις τον καλύτερο τρόπο που αυτός θα έχει αξία. Και όταν λέω αυτός, εννοώ ο πελάτης σου ή ο συνεργάτης σου. Μ' αρέσει, θα το αφήσω να κλείσει έτσι. Έκλεισε ωραία, να ξέρεις. Ωραία, ήταν punchline. Θα φύγει Twitter αυτό. Ναι. Cool. Cool, πολύ ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σε ποιο τέλος? Στο τέλος τη σεζόν 1. Ναι, εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα. Θα το ρουφιανέψουμε πόσο όχι, έχουμε όχι, ακόμα. Όχι. Αλλά... Προτελευταίο επεισόδιο θα το πούμε. Προτελευταίο. Τελευταίο θα το πούμε. Θα πούμε αυτό είναι το τελευταίο. Ναι, στο ξεκίνημα. Α, εντάξει, ωραία. Ωραία, μ' αρέσει, θα το κάνουμε έτσι. Ναι, αλλά ναι, πλησιάζουμε. Εντάξει, καλοκαιριάζει κιόλα. Να λουστούμε λίγο κι εμείς σαν άνθρωποι. Ναι, σε καμιά απόμερη παραλία. Ναι, ναι. Cool. Ναι. Τέλεια. Πού μας βρίσκουν? Στο YouTube. Το θυμάσαι καλώς. Στο Spotify. Στα Apple Podcasts. Στα Google Podcasts. Και σε ό,τι άλλα έχει το Anchor. Podcast TV, ναι. Τέλεια. Οπότε, until next time.